Συνεχίζεται αυτή την ώρα μια μεγάλη προσπάθεια από το σύνολο του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις χθεσινές καταστροφικές πυρκαγιές, αλλά και για την υδασοπυρόσβεση. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι κρίσιμη. Η αστραπιαία εξέλιξη της πυρκαγιάς, με 14 ταυτόχρονες εστίες σε 3 παράλληλα μέτωπα στην Ανατολική Αττική, καθώς και η ταχύτητα του ανέμου, που έφτανε σε ένταση ακόμη και τα 9 μποφόρ, δημιούργησε εξαιρετικά δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες για τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, εναέριες και επίγειες. Η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής έκανε πριν λίγη ώρα αναλυτική ενημέρωση για τις 10 πυρκαγιές που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και για τις δυνάμεις που επιχειρούν. Πέραν όμως της επιχείρησης πυρόσβεσης, είναι αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη και ένα παράλληλο σχέδιο έκτακτης ανάγκης με κινητοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών και της Αστυνομίας, αλλά και των Υπουργείων Υγείας, Μεταφορών, Άμυνας, Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, καθώς και της Περιφέρειας Αττικής. Από χθες μέχρι αυτήν την ώρα έχουν κινητοποιηθεί όλες οι διαθέσιμες μονάδες του Υπουργείου Υγείας στο Λεκανοπέδιο Αττικής και ειδικότερα βρίσκονταν διαρκώς διαθέσιμα 38 ασθενοφόρα, 4 κινητές μονάδες και 2 ειδικές μονάδες αντιμετώπισης καταστροφών. Μέχρι τώρα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της Αττικής 156 ενήλικες, από τους οποίους οι 11 είναι σοβαρά και βρίσκονται διασωληνωμένοι, αλλά και 16 παιδιά, των οποίων η ζωή δεν διατρέχει κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 50 άτομα. Οι πυροσβεστικοί, σε συνεργασία με την αστυνομία, συνεχίζουν το δύσκολο έργο της καταγραφής και η ενημέρωση θα είναι συνεχής. Εξάλλου, σκάφη του λιμενικού και μονάδα υποβρύχιων αποστολών χτενίζουν τις ακτές για έβρεση τυχόν εγκλωβισμένων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβίσει συνολικά 715 άτομα, κυρίως από την περιοχή Μάτι. Συνολικά κινητοποιήθηκε το σύνολο των σκαφών του λιμενικού, 12 στον αριθμό, αλλά και 30 ιδιωτικά σκάφη που συνέδραμαν στις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και απεγκλωβισμού. Επίσης, το λιμενικό, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Υποδομών, μερίμνησε για την μεταφορά και την διανυκτέρευση όλων των ανθρώπων οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν. Στις επιχειρήσεις αυτές όμως συνέδραμε και το πολεμικό ναυτικό με μία φρεγάτα, 2 αρματαγωγά, 3 ελικόπτερα και 3 σκάφη ανορθόδοξου πολέμου. Επίσης, ειδικές δυνάμεις του στρατού Ξηράς με 19 λέμβους και δυνάμεις του στρατού με μπουλντόζες, πυροσβεστικά και υδροφόρες, αλλά και η πολεμική αεροπορία με πυροσβεστικά αεροσκάφη, εναέρια μέσα έρευνας και διάσωσης και μεταφορικά μέσα συνέδραμαν στο συνολικό έργο αντιμετώπισης της κρίσης. Σε ετοιμότητα βρίσκονται επίσης τα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αττικής, αλλά υπάρχει και ετοιμότητα διάθεσης κλινών σε στρατιωτικές μονάδες της Αττικής. Τέλος, υπάρχει ετοιμότητα διάθεσης προσωπικού από τα Γενικά Επιτελεία σε εφαρμογή του σχεδίου δευκαλείων της πολιτικής προστασίας. Ακόμη, αυτή τη στιγμή, εκκινεί επιχείρηση μεικτών περιπολιών αστυνομίας, πυροσβεστικής και στρατού για την αστυνόμευση των πληγισών περιοχών. Αυτή τη στιγμή, επίσης, κλιμάκια της κυβέρνησης μεταβαίνουν στο πεδίο για να γίνει αυτοψία και εκτίμηση της κατάστασης. Ειδικότερα, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας μεταβαίνει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου έχουν μεταφερθεί οι περισσότεροι από τους τραυματίες. Ο Υπουργός Μεταφορών, κ. Χρήστος Πύρτζης, με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Τόσκα, και τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, μεταβαίνουν στη Ραφίνα, το Μάτι και το Μαραθώνα, όπου την ώρα αυτή εντοπίζεται το κύριο πρόβλημα στην Αττική. Τους υπουργούς και τον αρχηγό συνοδεύει κλιμάκιο 150 μηχανικών που θα εγκατασταθεί στο Δημαρχείο της Ραφίνας για να εκκινήσει το έργο της καταγραφής των υλικών ζημιών. Επίσης, ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Κουρλέτης, μαζί με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Φάμελο, και τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, μεταβαίνουν στην περιοχή της Κινέτας. Μετά την αυτοψία στο πεδίο, θα ακολουθήσει σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργών και τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος για την αξιολόγηση της κατάστασης και τη λήψη περαιτέρω πρωτοβουλειών αντιμετώπισης της κρίσης. Πριν από λίγη ώρα, ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Κατά τη συνομιλία τους, ο κ. Γιούνκερ εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και τόνισε την πρόθεσή της για τη διάθεση των αναγκαίων μέσων και πόρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έκτακτη ανάγκη.
από τις πυρκαγιές, ενώ ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρόεδρο της Επιτροπής για την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Τέλος, ο Πρωθυπουργός είχε συνομιλίες και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδη και τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας κ. Μπορίσοφ, ενώ αναμένεται αργότερα να έχει συνομιλία με τον πρόεδρο της Τουρκίας κ. Ερντογάν και τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Μακρόν. Ορίστε. Δεν έχουμε, παιδιά, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα.